Να μ' αρέσει. Χάρη, πώς φαίνεται η πρόταση της αρετής? Για το πανεπιστήμιο. Ναι. Κατάληψη έχουμε? Όχι. Μακάρι να ήταν οι φοιτήτριες έτσι ντυμένες. Αρκετές δηλαδή, ή ακόμα και όλες. Τι εννοώ? Εγώ αγαπώ τους θεσμούς, τους σέβομαι και ναι, συμφωνώ, δεν πρέπει να πηγαίνουν με σούπερ μίνι και μίνι οι φοιτήτριες στα ιδρύματα αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Να τα λέμε και αυτά. Αν μη τι άλλο. Καλά, τι σπάθηκε, δεν με τρελάνετε. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ να βλέπω τις φοιτήτριες γιατί περνάω συνέχεια από ιδρύματα, ναι, στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Και είναι σαν να πηγαίνουν, ούτε κι εγώ ξέρω, δηλαδή ούτε για καφέ. Χειρότερα. Είναι όπως σηκώνονται το πρωί. Μα πάνε μετά για καφέ. Είναι σαν τις παιχτρίες μας εδώ. Είναι ντροπή. Σου λέει, θα πάω στη σχολή και μετά θα πάω για καφέ και μετά θα πάω και για ένα ποτάκι. Σεβασμός. Μπορεί να πάει για ένα ποτό. Η κυρία αυτή δεν μπορεί να πάει για ένα ποτό. Φανταστική. Όχι, με πιάνουνε, τρελαίνομαι. Φούντωσες. Και αυτό, φουντώνω, βγαίνω από τα ρούχα μου και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο ότι φοράει ένα μίνι. Έχει να κάνει με όλη τη ζωή. Έτσι είναι η ζωή της. Πρόχειρη. Αυτή είναι η λέξη. Πάρα πολύ ωραία. Προχειρότητα. Αυτή η λέξη συμβολίζει πάρα πολύ την εποχή μας. Προχειρότητα. Χωρίς σκέψη, χωρίς συνέστημα, χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Εσύ λοιπόν είσαι η φοιτήτρια που θα ήθελα να βλέπω στα ιδρύματα. Όχι ότι όλες πρέπει να είναι έτσι, αλλά αυτό έχει εκατομμύρια παραλλαγές, ναι, και συνδυασμούς. Ωραίο, σεμνό, θηλυκό, τα έχει όλα. Ναι, στη γεωπονική θα μπορούσε να είσαι, μια και φορά και γαλότσα. Μ' αρέσει πολύ. Και το πιο ωραίο από όλα είναι ότι όταν έβγαλες το τζάκετ, το οποίο θα βγάλεις όταν κάτσεις, φώτισε το πρόσωπό σου κι άλλο. Γιατί έχεις τραβήξει τα μαλάκια σου πίσω και ήσουν έτοιμη για μάθηση. Πώς τα λέω? Τα λες φανταστικά. Ένα πολύ ωραίο 4 σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 4? Ναι. Από τον Χάρη, αρετή. Συγκινήθηκα. Πολύ καλές βαθμολογίες.